καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε σήμερα, 5η 14 Νοεμβρίου του 2013. Παρακολουθείτε την εκπομπή Πρώτη Ανάρτηση από την διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Είμαι η Νικολέτα Τσίκου και μαζί με την Κυριακή Τσανικίδη θα βρισκόμαστε μαζί μέχρι και τις 11 να σχολιάσουμε την ελληνική αλλά και την διεθνή επικαιρότητα. Σήμερα Κυριακή η θερμοκρασία αρχίζει και πέφτει, όσο πάει και πέφτει ακόμα περισσότερο, καθώς η θερμοκρασία αυτή την ώρα κυμαίνεται στους 14 βαθμούς Κελσίου. Η αλήθεια είναι ότι πολύ πιθανόν έτσι λίγο να αυξηθεί η θερμοκρασία, μπορούμε να πούμε. Να μιλήσουμε όμως λίγο για τον καιρό, καθώς ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας θα αποτελέσουν το σκηνικό του καιρού το επόμενο 48 ώρα, σύμφωνα με το νέο έκτακτο δελτίο πρόγνωσης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σύμφωνα λοιπόν με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι έντονες βροχοπτώσεις που εκδηλώνονται στις δυτικές και νότιες περιοχές θα συνεχιστούν και θα επηρεάσουν την 5η το Ιόνιο εκτός της Κέρκυρας, την Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Στερεά, την Αττική, την Εύβοια, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και σταδιακά το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Δεν μ' αρέσει που το λέω, αλλά ο καιρός αρχίζει και χαλάει λίγο. Πολλές βροχές λοιπόν. Πολλές βροχές. Ας ελπίσουμε να κάνει κρύο, αλλά όχι με βροχές, γιατί πραγματικά δυσκολεύονται και οι άνθρωποι να βγουν έξω στους δρόμους και η αγορά δεν πάει καλά όταν βρέχει και γιατί ο κόσμος πώς θα βγει μέσα στη βροχή. Πάση περιπτώσει, όπως είπαμε, παρακολουθείτε την εκπομπή Πρώτη Ανάρτηση από την διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 11 και πάμε σιγά σιγά, Κυριακή Τσανικίδη, να μας διαβάσει τα σαν σήμερα τις γεννήσεις και τους θανάτους που έχουν συμβεί την 14η ημέρα του Νοεμβρίου. Σήμερα λοιπόν είναι Παγκόσμια ημέρα καταρχάς για το διαβήτη και αργότερα θα έχουμε και μια τηλεφωνική επικοινωνία με γιατρό για να μιλήσουμε για το συγκεκριμένο θέμα. Γιορτάζουν ο Φίλιππος και η Φιλιππία, ενώ τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα, το 1851, ο Αμερικανός συγγραφέας Χέλμαν Μέλβιν εκδίδει στη ΣΥΠΑ το μυθιστόρημα του Μόμπι Ντικ. Το 1910 λαμβάνει η χώρα η πρώτη απονείωση στην ιστορία της αεροπορίας. Το 1912 ο ελληνικός στρατός εισέρχεται στην Καριτσά και το πολεμικό ναυτικό απελευθερώνει τις Ινούσες κατά τη διάρκεια του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου. Πάμε όμως να δούμε και τις γεννήσεις, τις σημαντικότερες γεννήσεις που έγιναν σαν σήμερα. Σαν σήμερα λοιπόν γεννήθηκε το 1765 ο Ρόμπερτ Φούλτον, Αμερικανός μηχανικός, εφευρέτης του πρώτου ατμοκίνητου πλοίου και του πρώτου υποβρυχίου. Το 1840 γεννήθηκε ο Κλοντ Μονέ, Γάλλος ζωγράφος, ένας από τους δημιουργούς του Ιμπρεσιονισμού. Ενώ το 1949 ο Βαγγέλης Γερμανός, ο γνωστός Βαγγέλης Γερμανός, τραγουδιστής και συνθέτης. Ενώ σαν σήμερα άφησαν την τελευταία τους πνοή το 565 ο Ιουστινιανός, το 1359 ο Γρηγόριος Παλαμάς, ενώ το 1831 ο Georg Wilhelm Hegel, Γερμανός φιλόσοφος. Είδαμε λοιπόν και τα σαν σήμερα, τις σημαντικότερες γεννήσεις, τους σημαντικότερους θανάτους. Όμως πάμε να δούμε αρχικά να ξεκινήσουμε με τις εφημερίδες, να διαβάσουμε τις κυριότερες, τους τίτλους μάλλον από τις κυριότερες εθνικές και εφημερίδες. Αλλά πριν πάμε Κυριακή στις εφημερίδες, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε, καλημέρα και πάλι, 5η σήμερα, 14 Νοεμβρίου του 2013 και παρακολουθείτε εσείς και εμείς την εκπομπή Πρώτη Ανάρτηση από την διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Είμαι η Νικολέτα Τσίκου και μαζί με την Κυριακή Τσανικίδη θα διαβάσουμε τους τίτλους των κυριότερων πολιτικών και αθλητικών εφημερίδων της ημέρας και μετά θα αναλύσουμε λίγο την ελληνική και την διεθνή επικαιρότητα. Και να πάμε να ξεκινήσουμε να διαβάσουμε τους τίτλους από τις πολιτικές εφημερίδες της ημέρας. Και ξεκινάμε με τον ελεύθερο τύπο. Οι ανατροπές στο φόρο ακινήτων. 1. Μικρότερες επιβαρύνσεις από 10 έως 15% σε σχέση με το χαράτσι της ΔΕΗ για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα. 2.
διατήρηση φόρου ακίνητης περιουσίας αλλά με αυξημένο φορολόγιο το όριο από τις 200.000 στις 300.000 ευρώ. 3. Περιορίζεται στο 1/3 ο φόρος για τα αγροτεμάχια, ενώ παλάσουν τα αγροτικά κτίσματα. Οι ανατροπές, όπως είπαμε, στον φόρο ακινήτων πυροσβεστικό σχέδιο για να περάσει από τη Βουλή. Και μείωση στο φόρο μεταβίβασης από 8 με 10% στο 3,5%. Οι καταστηματάρχες δεν πληρώνουν ενίκεια. Φέσια 2,2 εκατομμυρίων ευρώ στη Βαρβάκιο. Και να περάσουμε και στην εφημερίδα των συντακτών. Διπλό χαράτσι στα ακίνητα. Αύξηση συντελεστών φορολόγησης ανάλογα με την περιουσία. Μείωση του φόρου μεταβίβασης από 8,10% στο 3,5%. Στην εφημερίδα Τα Νέα. Σενάρια τρέλας για τον φόρο ακινήτων. Βοήθεια, λογοκρισία. Το σόου της ζωής Κωνσταντοπούλου και το δικαίωμα στη σάτυρα. Ο κουβάς της λάσπης. Ράβε ξύλων από την κυβέρνηση μετά τις σφοδρές αντιδράσεις των βουλευτών Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ στο τραπέζι ελαφρύνσης αλλά και διπλός φόρος για μεγάλες ιδιοκτησίες. Ενώ στην εφημερίδα Η Καθημερινή, επίταξη για να ανοίξουν τα ΑΕΗ, την αποφασιστικότητα που διαμηνύει ο Πρωθυπουργός για να μην χαθεί το εξάμηνο. Τιμή ρεκόρ 142 εκατομμύρια δολαρίων για τρίπτυχο του Francis Bacon. Μέτρα κατά νοσοκομειακών λοιμόξεων. Συμμορίες λιμένονται τον Χίτα Φιλής. Η παρουσία της αστυνομίας περιόρισε τις μαζικές εισβολές ρακοσυλλεκτών. Έκκληση για το Ίδρυμα Ελευθέριος Βενιζέλος. Και να περάσουμε στην εφημερίδα Η Δημοκρατία. Το ναυάγιο του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών. Τα ΙΟΤΑΧΗ, λοιπόν, τα τέλη του παραλόγου στην Ελλάδα. Ο ιδιοκτήτης ΙΟΤΑΧΗ 1.400 κυβικών θα πληρώσει 240 ευρώ, στην Βρετανία 131 ευρώ και στην Ισπανία 64 ευρώ. 250.000 ασφαλισμένοι κινδυνεύουν τώρα με μέτρα αναγκαστικής ίσπραξης. Και να περάσουμε και στην εφημερίδα Ημερησία. Θεαματική βελτίωση. Ισχυρά όπλα στις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα. Σημαντική αύξηση στα έσοδα, μεγάλη μείωση των δαπανών. Πρωτογενές πλεώνασμα 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Αύξηση 46,3% στα έσοδα στο πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. Τα φορολογικά έσοδα στο δεκάμηνο είναι 250 εκατομμύρια ευρώ, πάνω από τον στόχο. Μειωμένες κατά 16,1% οι δαπάνες στο δεκάμηνο. Στουρνάρα, συντηρητικές οι εκτιμήσεις για το πλεώνασμα 345 εκατομμυρίων ευρώ για το 2013. Στην εφημερίδα Έθνος. Και να περα... ναι. Ποιοι έχουν δικαίωμα για σύνταξη στα 55. Ευνοϊκές διατάξεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας δίνουν ευκαιρία για συνταξιοδότηση 12 χρόνια πριν από το όριο του 67 έτους της ηλικίας. Δυνατότητες υπάρχουν και για εργαζόμενους που θεμελίωσαν δικαίωμα το 2011 έως 2012. Εθνική ομάδα, τα σχέδια του Σάντος για τη μάχη με τη Ρουμανία. Νέο σκάνδαλο στο ΙΚΑ Ηρακλείου, έδιναν φάρμακα σε 73 νεκρούς. Μοιοπία 1,1 δισεκατομμύρια από την Τρόικα, ο Πολ Τόμψεν και οι συνεργάτες του αρνούνται να δουν το υψηλό και βιώσιμο πλεώνασμα που εξασφαλίστηκε. Ενώ στην εφημερίδα Η Ναυτεμπορική, υβριδικός φόρος ακινήτων για κάμψη των αντιστάσεων, ελαφρύνονται τα αγροτεμάχια απολογισμός με τιμή ζώνης. Αγορές, ρήγμα εφορίας λόγω πιθανού πρόωρου bail-in. Ανωδικά οι προκρατήσεις για την επόμενη σεζόν. Συνεχίζεται το παζάρι για το κενό. Το Eurogroup χωρίς συμφωνία το Σαββατοκύριακο, νέος κύκλος συζητήσεων. 160 εκατομμύρια κατά της ανεργίας. Μέτρο, μελετώνται επεκτάσεις κόστους 5,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Και να περάσουμε και στην εφημερίδα Οριζοσπάστης. Διακήρυξη της Κεντρικής Επιτροπής για τα 95 χρόνια από την ίδρυση του ΚΚΕ. Λαϊκή Συμμαχία. Ο ρεαλιστικός δρόμος για τους αυτοαπασχολούμενους. Και να περάσουμε και στην εφημερίδα Η Εσπρέσο. Αποκλειστικό. Ξέρω τον εκτελεστή. Ισχυρίζεται ότι είχε συνεργαστεί μαζί του στο χτύπημα του αστυνομικού τμήματος Αγίας Παρασκευής. Ήταν και στην επίθεση του Άλτερ. Ξεσηκώθηκε όλη η ομογένεια για την άτυχη Μυρτό. Πορτοφολάς με κουστούμι αναστατώνει την Αθήνα. Συνοδεύεται σχεδόν πάντα από μία ξανθιά. Στην εφημερίδα Η Αυγή. Οργιάζει το παρασκήνιο για νέα κυβέρνηση. Σήμερα στα προπήλαια διαδήλωση κατά διαθεσιμότητας και απολύσεων. Νοσοκομεία. Ο Γεωργιάδης ζήλεψε τη δόξα Τόμψεν για τις απολύσεις. Πλεονάσματα. Το Βερολίνο αρνείται έλεγχο της Κομισιόν. Διαβάσαμε λοιπόν και τις πολιτικές εφημερίδες της ημέρας και πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στις αθλητικές εφημερίδες.
Και να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Η Πράσινη, Καμικάζη. Μέγα πάθος στον Εξάστερο για νίκη και απαντήσεις στην μούρη όσων τον αμφισβητούν. Και να περάσουμε και στην εφημερίδα Sport Day. Το όνειρό μου. Ο ήρωας τον Μπαράς δίνει το σύνθημα εν ώψη του μάτς με τη Ρουμανία και υπόσχεται κατάθεση ψυχής. Στην εφημερίδα Το Φως των Σπορ, στον αυριανό αγώνα Ελλάδας-Ρουμανίας, Μανολάς ή Σιώβας. Ενώ στην εφημερίδα Ώρα των Σπορ, συνήθισαν και τους αρέσει με 3-0. Όλα έτοιμα από πλευράς ΑΕΚ. Ό,τι έπρεπε να κάνει το έκανε η ΑΕΚ και μάλιστα σε χρόνο ρεκόρ. Και να περάσουμε και στην εφημερίδα Live Sport. 50 εκατομμύρια κάβα τεινάζει την μπάγκα στον αέρα ο θρύλος και φορτσάρει για την καθιέρωση στο κλειστό κλαμπ των μεγάλων της Ευρώπης. Η ΕΛΕΣ ανοίγει τον τραπεζικό λογαριασμό του Ολυμπιακού και αναλύει πώς κλειδώνει 27 και 23 εκατομμύρια μόνο από το Champions League. Και να περάσουμε και στην εφημερίδα Η Γάτα, μικρές εθνικές αλλά μεγάλα κέρδη. Ένας άσος, ένα γκολ και μια υπολογή με 2-3 γκολ στην βασική πρόταση. Στην εφημερίδα Πρωταθλητή σε όλα, θα δέσουμε τον Πιστολέρο. Για Κάμπελ τον βοηθάμε και μας βοηθά, τον θέλουμε πολύ, θα πάρει αξία στο Μουντιάλ. Για Μίτσελ, πάντα είχε και θα έχει τη στήριξή μας, δουλεύει σκληρά από την πρώτη μέρα. Ενώ στην εφημερίδα Goal News, Εθνική Ψύχωση, συνέντευξη ανάλυση του Ηλιέ Ντουμιτρέσκου για τα δύο μεγάλα παιχνίδια. Εμείς τη δίψα, εσείς την πείρα. Και τέλος, στην εφημερίδα Γαύρος, ξεκάθαρος ο Ολυμπιακός, δεν χαλάει την ομάδα, δεν φεύγει κανείς βασικός παίκτης, τουλάχιστον έως το καλοκαίρι, σύμφωνα με χθεσινή δήλωση του Ισά, τι είπε για τον ρόλο του Σαβιόλα, τους δανεικούς, τον για τα μπαρέ και για τα πάντα. Αυτοί ήταν λοιπόν οι τίτλοι από τις αθηναϊκές και τις αθλητικές εφημερίδες της ημέρας. Μπορούμε σε αυτό το σημείο να πάμε να διαβάσουμε και τους τίτλους, τα πρωτοσέλιδα μάλλον που φιλοξενεί αυτή τη στιγμή η Ζούγκλα. Το πρώτο πρωτοσέλιδο της Ζούγκλας, ομάδες κρούσεις σε μετρό και ισάπι, δικό σώμα για τον περιορισμό των πλαστών εισιτηρίων και της λαθρεπιβίβασης. Στο δεύτερο πρωτοσέλιδο της Ζούγκλας, σε επιφυλακή οι σεισμολόγοι παρακολουθούν στενά τη σεισμική ακολουθία σε Αμφίκλια και Βόρεια Εύβοιας. Στο τρίτο πρωτοσέλιδο της Ζούγκλας, νέα έρευνα για το βατοπέδι. Εξετάζεται το ενδεχόμενο ζημιάς του δημοσίου από τους χειρισμούς Παπα Κωνσταντίνου. Και το τέταρτο πρωτοσέλιδο της Ζούγκλας, αγορά μαύρης εργασίας, το δουλεμπόριο του μεταναστευτικού ρεύματος. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε και εσείς να επισκέπτεστε το zoogla.gr καθώς είναι ενημερωμένο έως την τελευταία στιγμή για τις εξελίξεις στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο. Κυριακή, διαβάσαμε λοιπόν και τα. Να σου πω ότι αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία, από ό,τι είδα λίγο με την άκρη του ματιού μου, έχει ανέβει λίγο καθώς αυτή τη στιγμή έχει φτάσει στους 16 βαθμούς Κελσίου. Να πάμε όμως να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τα θέματά μας, να πάμε να δούμε τι είναι αυτό που απασχολεί περισσότερο την Ελλάδα αυτή τη στιγμή, αλλά και τον κόσμο, όχι μόνο την Ελλάδα. Να ξεκινήσουμε με ένα θέμα το οποίο εχθές συζητήθηκε στην εκπομπή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου στον άγνωστο Μη Κυριακή. Αλλά πριν το συζητήσουμε, πριν μπούμε σε αυτό το θέμα, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο.
ο πιο γνωστός άγνωστος μη. Καθημερινά στη τηλεόραση της ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα να πούμε μια μεγάλη καλημέρα στην Έλενα τη Θεοδόρο, η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή ακόμα στο κρεβάτι της. Περαστικά. Έλενα, σε θέλουμε γρήγορα κοντά μας να έρθεις εδώ να αναλύσεις και εσύ την ελληνική και την διεθνή επικαιρότητα μαζί μας. Να ξεκινήσουμε όμως, όπως είπαμε, να σχολιάζουμε λίγο ένα θέμα το οποίο έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και πολλές φορές μπορεί να μην έχει δοθεί τόσο έντονα στη δημοσιότητα. Αφορά λοιπόν την μαύρη εργασία. Τα τελευταία χρόνια της κρίσης οι Έλληνες οθούνται στην μετανάστευση και στην αναζήτηση μιας καλύτερης εργασιακής τύχης στο εξωτερικό. Οι περισσότεροι άνθρωποι βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο. Τρανό παράδειγμα όμως είναι η κυρία Σεβαστή Γιουβανάκη, η οποία είναι 52 ετών, και ο κύριος Κώστας Κυλιακούδης, 38 ετών, οι οποίοι μίλησαν στην τηλεόραση της ζούγκλας καταγγέλλοντας πως έπεσαν θύματα εκμετάλλευσης από μια Ελληνίδα μεσήτρια στην Γερμανία και την οποία είχε αναλάβει την ενοικίαση ανθρώπων μέσω αγγελιών στην Ελλάδα. Μιλώντας λοιπόν στην εκπομπή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου, άγνωστος μη, μας λένε ότι τους υπόσχονταν σπίτι με όλα τα έξοδα πληρωμένα, δωρεάν μεταφορά από το σπίτι στο εργοστάσιο, 8ωρη απασχόληση και με μισθούς 1.100 ευρώ το μήνα για ανύπαντρους και για 1.300 ευρώ για παντρεμένους. Τελικά όμως τίποτα από όλα αυτά δεν υπήρχε στη σφαίρα της πραγματικότητας. Πάμε όμως να δούμε και το σχετικό απόσπασμα, ένα σχετικό απόσπασμα και επιστρέφουμε. Ωραία, λίγο πιο δυνατά για να τους ακούω και εγώ, σας παρακαλώ. Σεβαστή, θέλω να διηγηθείτε, τώρα είστε στη Γερμανία τώρα, έτσι? Στη Γερμανία, ναι. Στην πόλη Όλτε. Όλτε, ναι. Πού βρίσκεται αυτή η πόλη κοντά, σε ποια μεγάλη πόλη? Ποια είναι η Δυτική Γερμανία, είναι Βεσφαλία. Βεσφαλία. Με ποια μεγάλη πόλη είναι εκεί κοντά σας, ας πούμε? Είναι ανάμεσα Μπίλεφετ και Ντόρτμουντ. Στον Μπόχουμ. Μπίλεφετ και Ντόρτμουντ. Α, Ντόρτμουντ. Μάλιστα, κοντά στο Ντόρτμουντ. Είναι έτσι, για να έχουμε μια ιδέα γεωγραφικά που βρίσκεστε. Για να σας ακούσουμε λοιπόν έναν. Για πες μου, Σεβαστή, τη δική σου εμπειρία. Πώς άρχισε αυτή η ιστορία, από τη χρυσή ευκαιρία άρχισε? Όχι, απλά έψαχνα να βρω κάποια δουλειά στον αγγελιοφόρο της Θεσσαλονίκης, η οποία βγαίνει Τρίτη και Πέμπτη. Βρήκα ένα ελληνικό νούμερο και μίλησα με κάποια κυρία. Δεν ήξερα βέβαια ότι ήταν και Γερμανία, μου εξήγησε. Μου λέει, έχω 700 άτομα στη λίστα, να γράψω, λέει, και εσένα, σε ενδιαφέρει για Γερμανία? Λέω, φυσικά, γιατί είχα σοβαρό πρόβλημα οικονομικό, με ένα σύζυγο με 4 κεφαλικά, λοιπόν, με καθόλου σύνταξη, δεν είχε βγει ακόμη ένα πυρική του και έπρεπε κάποιος να το φροντίσει. Και έτσι θέλησα να δέχτηκα την πρότασή της. Σε μερικές μέρες μου πήρε τηλέφωνο και μου λέει, εντάξει, ξεκινάς στα τέλη τον Αύγουστο. Έχω χάσει. 27 κύριος που είχε το εστιατόριο και δεν πάω, η δουλειά δεν ήταν στο Βερολίνο, αλλά ήταν 300 χιλιόμετρα μακριά από το Βερολίνο, στο Χάλμπερστραντ. Έλληνας κι αυτός, από τα Τρίκαλα, έμεινα 20 μέρες, δεν με πλήρωσε,
γιατί έδωσε 350 ευρώ στην κυρία που μου είπε να έρθω για δουλειά και 310 ευρώ το εισιτήριό μου, τα οποία όμως δεν τίποτα από την αρχή, που είπε ότι όλα είναι πληρωμένα, εισιτήρια. Η κυρία αυτή θα πληρωνόταν, δηλαδή όλα ήταν από τον εργοδότη, εγώ τίποτα, θα ξεκινούσα κατευθείαν δουλειά. Βέβαια και εκεί ήταν πάρα πολύ χάλια, από το πρωί μέχρι το βράδυ ψεύδιζε, σαν ζώα. Οπότε είπαμε στις 20 μέρες φύγαμε, μάλλον τις τηλεφωνήσαμε και τις είπαμε αυτό το πρόβλημα που έχουμε τον εργοδότη μας. Τι δουλειά υποτίθεται ότι... Σεβαστή, άκουσαμε λίγο. Τι δουλειά υποτίθεται ότι θα πήγαινες να κάνεις εκεί, δεν σου εξήγησαν για ποια δουλειά? Για εκεί, ναι, μου είπε ότι θα πάω σε εστιατόριο, θα παίρνω 800 ευρώ, διατροφή, διαμονή, όλα δωρεάν. Okay, η διατροφή και η διαμονή δεν μπορώ να πω, ήταν πολύ καλά. Και στα χρήματα συμφώνησα στα 800, αλλά δεν μου έδωσε χρήματα γιατί τα έστειλε στην κυρία αυτή τα 350 και μου πήρε 300 ευρώ το εισιτήριο που ήρθα. Ωραία, 250 και 350. Ορίστε. Δηλαδή 250 και 350 είναι 600 ευρώ. Δεν έπρεπε να σου δώσει κάτι. 310 και 350. Ω, κατάλαβα. Επομένως, ναι, ουσιαστικά ο πρώτος μισθός θα πήγαινε στα εισιτήριά σου και στην κυρία αυτή. Ναι, το οποίο εγώ όμως δεν ήξερα από την αρχή αυτά τα πράγματα. Γιατί μου είπε δεν πληρώνω τίποτα πουθενά και σε κανέναν. Ναι. Και μου τα κράτησε, δεν μου τα δώσανε στα χέρια. Απλά τα έστειλε στην κυρία αυτή τα χρήματα και έστειλε μετά και τα χρήματα για τα εισιτήρια τα οποία τα είχε βγάλει από Αθήνα ο συγκεκριμένος κύριος, ο εργοδότης, ας το πούμε. Αυτά κοντά στο Βερολίνο, κάπου, σε κάποιο εστιατόριο. Στο Χάλπερστρατ, είναι 300 χιλιόμετρα μακριά από το Βερολίνο. Και εκείνο το βράδυ, να φανταστείτε, κύριε Τρενταφυλόπουλε, έμεινα μέσα στην ταβέρνα, στις καρέκλες κοιμήθηκα. Γιατί δεν μπορούσε να βρει το κλειδί, δεν είχε το κλειδί για να ανοίξει να μπω στο δωμάτιο. Και ένα σπίτι απελπιστικά βρώμικο. Στις 20 μέρες επικοινωνήσαμε με την κυρία, μπορώ να πω το όνομά της. Βέβαια μπορείτε να πείτε το όνομά της. Με την κυρία Αγάπη Βαβούρα και της είπαμε αυτό που συνέβη και τη συμπεριφορά του κυρίου αυτού. Μπορώ να πω και του κυρίου αυτό το όνομα. Όλων τα ονόματα μπορείτε να πείτε. Ο οποίος λέγεται Λιάκος Δημήτρης και έχει εστιατόριο, είναι από τα Τρίκαλα. Μύκονος το εστιατόριο του λέγεται. Και λέει θα σηκωθείτε να φύγετε, λέει, γρήγορα από εκεί, γιατί όντως οι Τρικαλινοί είναι, λέει, πολύ χάλια άνθρωποι. Λέω αυτό δεν μας το είπατε από την αρχή, δεν μας είπατε σε τι ανθρώπους θα πάμε. Εν πάση περιπτώσει. Δεν φταίνει οι Τρικαλινοί γιατί ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Ναι, όχι, δεν φταίνε. Απλά της λέω έπρεπε να ερευνήσεις πρώτα σε τι ανθρώπους θα πάμε, σε τι χαρακτήρες. Εν πάση περιπτώσει, λέει, μην ανησυχείτε. Θα έρθείτε στο Έλντ, ήταν και άλλα τρία παιδιά Έλληνες εκεί. Αυτή η γυναίκα που ζει στη Γερμανία? Ναι, 45 χρόνια, δηλαδή από τους γονείς της ακόμη. Πού, σε ποια πόλη ζει? Στο Έλντ ζει η συγκεκριμένη κυρία. Δηλαδή, να μας δίνετε έτσι μια γεωγραφία του χάρη, στην περιοχή που βρίσκεστε τώρα? Ναι, είναι κοντά στο 27 χιλιόμετρα από το Μπίλεφεντ, στο Ντόρτμουντ. Και το Ντόρμπον είναι γύρω στα 60 χιλιόμετρα, κάπου ενδιάμεσα είναι. Ωραία, καλά πάει η δουλειά. Οι παλιοί, δηλαδή οι Έλληνες της Γερμανίας, έτσι κάνουν ουσιαστικά παζάρι με τους νέους μετανάστες. Όχι, αυτή συγκεκριμένα έχει μεγάλη φήμη εδώ. Θυμίζεται ότι δίνει δάνεια. Με αυτό λέω, αγαπητέ Κώστα, ότι οι παλιοί Έλληνες στη Γερμανία βρήκανε δουλειά με τους νεομετανάστες τώρα. Καταλάβες. Και αυτή είχε κατά επανάληψη. Από παλιά κάνει αυτό το επάγγελμα με τις αγγελίες. Μάλιστα. Για συνέχισε, Σεβαστή. Ναι. Παίρνουμε το τρένο, ερχόμαστε στο Όλντε και μας πάει σε ένα άλλο χωριό το οποίο λέγεται Λέτε. Μας είπε ότι είναι 2 χιλιόμετρα και είναι 8 χιλιόμετρα. Η δουλειά ότι είναι δίπλα στο Όλντε και είναι 25 χιλιόμετρα. Λοιπόν, μας μετέφερε με αυτοκίνητο. Όσοι δεν χωρούσαν μπαίνουν στο port bagage. Και πηγαίνουμε στη δουλειά. Φεύγαμε το πρωί. Ποιος σας μετέφερε?
Μας μετέφερε η συγκεκριμένη κυρία, η κυρία Βαβούρα. Με τι αυτοκίνητο, δηλαδή, αν καταλάβω. Με ένα πόλο δικό της. Για δύο-τρία αυτοκίνητα δικά. Κάποιο άλλο αυτοκίνητο ερχότανε, με άλλο αυτοκίνητο καραβάν ερχότανε ο άνδρας της. Έπαιρνε άλλο άτομο, ήταν πάρα πολλά άτομα, γύρω στα 30 άτομα. Α, είχε φέρει πολύ κόσμο δηλαδή. Πολύ κόσμο και εξακολουθεί να φέρνει. Ερχότανε μετά κάποια παιδιά που οδηγούσαν, παίρνανε κάποια άλλα αυτοκίνητα. Μάλιστα, και μας πηγαίνανε στην εταιρεία. Νεοαφιχθέντες κι αυτοί από Ελλάδα, όπως κι εσείς. Άλλοι από Ελλάδα, άλλοι από Γερμανία. Έλληνες πάντα. Έλληνες Γερμανίας, οι οποίοι είχαν χρόνια στη Γερμανία, δεν νομίζω. Άλλοι μπορεί να είχαν 1,5 χρόνο, άλλοι 2, γιατί τραβιόντουσαν από άλλη πάλι η ίδια ιστορία. Από το νέο μεταναστευτικό ρεύμα πάντως των 3 τελευταίων ετών. Έτσι δεν είναι? Ναι. Μάλιστα, ναι. Mm-hmm. Για συνεχίστε. Και σας έβαζε και στο πόρ μπαγκάζ μέσα, μου λέτε. Εγώ προσωπικά δεν μπήκα, μπαίνανε άλλα παιδιά που πιτσιρικάδες, γιατί έπαινε και, δουλειά, και παιδιά στη δουλειά και 15 χρονών, που εδώ στη Γερμανία μέχρι... δηλαδή 15 χρονών δεν επιτρέπεται να εργάζεται μετά από κάποια ώρα και τα κρατούσαν και αυτά μέχρι τα ξημερώματα. Πηγαίνουμε στο εργο... Βασικά δεν ήταν εργοστάσιο, συσκευαστήριο ήταν περισσότερο. Λοιπόν, πηγαίναμε 9 η ώρα εκεί, περιμέναμε μέχρι... δεν πηγαίναμε μέσα στο συσκευαστήριο να ξεκινήσουμε δουλειά. Περιμέναμε μέχρι στις 2 το μεσημέρι, έβγαινε ο Τούρκος, με τον οποίο μας είπε ότι είναι συνεταίροι, και επέλεγε κάποια άτομα. Παίρνανε μία ώρα, δουλεύανε μέσα στο συσκευαστήριο και ξαναβγαίνανε πάλι στο καπνιστήριο, που ήμασταν 40-50 άτομα εκεί, με πολλούς που δεν μπορώ να σας περιγράψω, κύριε Τρενταφυλόπουλε, τι γινόταν εκεί πέρα μέσα. Τι γινόταν, να μας πείτε, πείτε μου κάτι, τι συσκευαστήριο ήταν αυτό, τι συσκευαστήριο, τι προϊόντα. CD, συσκευάζανε CD, δισκάκια. CD. Οι εταιρείες που φτιάχνανε τα CD τα φέρνανε σε κομμάτια και τα συναρμολογούσαμε και τα κάναμε ζελατίνα έτοιμα για παράδοση. Κατάλαβα. Τι συνθήκες λοιπόν επικρατούσαν εκεί μέσα, τι είναι αυτό που δεν μπορείτε να μας περιγράψετε? Καταρχάς, 40 άτομα, εντάξει, καπνίζαμε κιόλα, δεν υπήρχε ούτε κουζίνα. Μας παίρναν και από εκεί τα λεφτά, βάζανε το μηχάνημα για να βγάζουμε τους καφέδες. Ο ένας επάνω στον άλλον, δηλαδή να προσπαθούμε να βρούμε μία καρέκλα για να μπορέσουμε έστω ένα σαντουιτσάκι που παίρναμε να φάμε στο σπίτι. Βρωμιά και κάπνα. Μάλιστα. Το εργοστάσιο δεν είχε και τις συνθήκες ασφαλείας που έπρεπε για τα δεδομένα εδώ. Ναι. Για πες μου, Κώστα, εσύ τώρα. Εσύ ξεκίνησες από Αθήνα. Εγώ ήμουνα ήδη 1,5 χρόνο εδώ στη Γερμανία. Λίγο πιο δυνατά, αν θες, και κοντά στο μικρόφωνο. Ήμουνα 1,5 χρόνο ήδη στη Γερμανία. 1,5 χρόνο. Λέω, η καταγωγή από Αθήνα. Ναι. Από Αθήνα, εσύ σεβαστή από Αλεξανδρούπολη, έτσι. Αλεξανδρούπολη, αλλά από τα 15 μου είμαι Θεσσαλονίκη, ζω. Το κατάλαβα αυτό, γιατί το είπες νωρίτερα. Γιατί Θεσσαλονίκη δεν ήσουν τράνζιτ, δηλαδή από Θεσσαλονίκη, ζούσες εκεί. Κώστα, πόσο ετών είσαι? 38. 38. Στην Αθήνα πόσα χρόνια δούλεψες και πού? Τα τρία τελευταία, από τον 1,5 χρόνο που είμαι εδώ, ήμουν άνεργος. Ναι, πριν εννοώ. Πριν έχω δουλέψει και στη Volkswagen, έχω δουλέψει και στη Seat, έχω δουλέψει και για μάγειρα, σερβιτόρος, μπουφέ, πολλές δουλειές. Έκανες πολλές δουλειές. Τι σε ανάγκασε να φύγεις και να πας στη Γερμανία? Δεν υπήρχε δουλειά, τρία χρόνια, τίποτα. Πουθενά, οποιαδήποτε δουλειά. Είχες οικογένεια? Ναι, έχω στην Αθήνα. Αδερφός μου είναι Σουηδία. Αδερφός Σουηδία. Όχι, οικογένεια εννοώ, εσύ παιδιά αν είχες. Α, όχι, παιδιά. Ποτέ. Όχι. Ευτυχώς, έτσι. Φαντάζεσαι να έχεις και τα κουτσούβελα, τι είχε να γίνει. Σίγουρα, έχει συμβεί και... Είδαμε λοιπόν και τι δήλωσαν η κυρία Σεβαστή Γιουβανάκη και ο κύριος Κώστας Κυλιακούδη στην εκπομπή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου, και σε αυτό το σημείο να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με την Κωνσταντίνα Παπατσάκονα και επιστρέφουμε.
Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και από το πρώτο δελτίο ειδήσεων της Ζούγκλας. Να θυμίσουμε μία φορά τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε λοιπόν να μας καλείτε στο 211-55-50-500. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Facebook, στο www.facebook.com/πρωτοανάρτηση. Μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα και μέσω email στο πρωτοανάρτηση@zoogla.gr και μπορείτε να μας βρίσκετε και στο Twitter με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση. Να πούμε όμως, Κυριακή, τα ονόματα των τυχερών που την περασμένη εβδομάδα κέρδισαν, οι δύο κοπέλες μάλλον που κέρδισαν από ένα μανικιούρ και από ένα παντικιούρ. Κυριακή είναι οι κοπέλες, τα ονόματά τους. Τα ονόματά τους είναι Άννα Πετρίδου και Ειρήνη Παπαδοπούλου. Μπράβο σας, κορίτσια, είστε οι τυχερές της εβδομάδας. Υπάρχει όμως και νέος διαγωνισμός αυτή την εβδομάδα. Υπάρχει ένας διαγωνισμός που θα τρέχει. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα πούμε και τα ονόματα των κοριτσιών ή των αγοριών που κερδίσανε. Να πούμε ότι αυτή την εβδομάδα εσείς θα διαλέξετε τι θέλετε να κάνετε. Δηλαδή, ή θα είναι ένα μανικιούρ πεντικιούρ, ή θα είναι στα πόδια βάψιμο απλό και στα χέρια τζέλ. Είναι λοιπόν στην επιλογή σας. Είναι πάρα πολύ ωραίο να γίνει και τζέλ στο χέρι. Κρατάει περίπου ένα, μπορεί και λίγο παραπάνω, ένα μήνα δηλαδή και λίγο παραπάνω. Και να μας στέλνετε τα μηνύματά σας και αγόρια. Στέλνετε και εσείς τα μηνύματα, γιατί μπορεί να θέλετε να το κάνετε δώρο σε κάποια κοπέλα, σε μία σύντροφο. Είναι ένα πάρα πολύ καλό δώρο. Από την Teenage λοιπόν, που μας προσφέρει και σας προσφέρει αυτή την ειδική προσφορά, θα λέγαμε. Να μακάρι να βγουν άλλες δύο, να βγουν άλλες δύο και να έχουμε συνέχεια νικήτριες στην εκπομπή. Και να συνεχίσουμε λοιπόν τώρα από την μαύρη εργασία, να περάσουμε στο μαύρο χρυσάφι. Καθώς στα δίκτυα του σώματος δίωξης οικονομικού εγκλήματος έπεσε προχθές το απόγευμα ιδιοκτήτης κεντρικού ένα χειροδανιστηρίου στο Σύνταγμα. Μετά την επισταμένη έρευνα που έγινε στις αποθήκες του καταστήματος, διαπιστώθηκε ότι ο επιχειρηματίας είχε στην κατοχή του παράνομα 16 κιλά χρυσό, η αξία του οποίου υπολογίζεται περίπου 480.000 ευρώ. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ μεγάλο εγχειροδανιστήριο στην καρδιά της Αθήνας, μάλιστα, για το οποίο υπήρχαν πληροφορίες ότι αγοράζει και πουλά μεγάλες ποσότητες χρυσού χωρίς καθόλου παραστατικά. Από την έρευνα προέκυψε ότι ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού φύλαγε στο μαγαζί του 16 κιλά χρυσό, η προέλευση του οποίου είναι άγνωστη. Ως εκ τούτου, το εμπόρευμα κατασχέθηκε, εξηγούν στελέχη της υπηρεσίας, μιλώντας στο zoogla.gr. Η αντίστροφη μέτρηση για τον εντοπισμό και την κατάσχεση της αδήλωτης ποσότητας χρυσού ξεκίνησε εχθές το απόγευμα, όταν το τριμελές συνεργείο του ΣΔΟ επισκέφτηκε το κατάστημα του Συντάγματος και προέβη στην ποσοτική καταμέτρηση του εμπορεύματος. Από τον έλεγχο προέκυψε μεγάλη διαφορά μεταξύ της ποσότητας και του πολύτιμου μετάλλου κατά των παραστατικών που προσκόμισε ο επιχειρηματίας. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι ο χρυσός αξίας 480.000 ευρώ ήταν αδήλωτος. Ο έλεγχος έγινε κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας. Η ποσότητα του πολύτιμου μετάλλου που είναι και αδήλωτη, χωρίς δηλαδή παραστατικά αγοράς πώλησης, κατασχέθηκε και πρόκειται να μεταφερθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, επισημαίνουν καλά ενημερωμένες πηγές. Αίσθηση πάντως προκαλεί η τοποθέτηση του ιδιοκτήτη του καταστήματος, ο οποίος σε μια προσπάθεια να δικαιολογήσει τη μεγάλη αδήλωτη ποσότητα χρυσού που βρέθηκε στην αποθήκη του, ανέφερε ότι πρόκειται για λάθος του λογιστή του. Να πούμε όμως ότι το ποσοστό παραβατικότητας στα αναλλακτήρια χειροδανιστήρια που διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια των ελέγχων του ΣΔΟΕ αγγίζει το 60% Κυριακή. Το Υπουργείο Ανάπτυξης με έγγραφο του αρμόδιου Υφυπουργού Θανάσης Κορδά επισημαίνει ότι με κοινή υπουργική απόφαση που εκδόθηκε το 2013, τα ενεχειροδανιστήρια πρέπει να διαθέτουν ζυγούς υψηλής ακρίβειας. Να πούμε ότι η Διεύθυνση Μετρολογίας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου πραγματοποιεί ελέγχους στους ζυγούς των ενεχειροδανιστήριων με συνεργεία που διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό προκειμένου να αντιμετωπιστούν φαινόμενα κερδοσκοπίας και εξαπάτησης των καταναλωτών. Επίσης, να πούμε ότι ο κ. Κορδά σημειώνει ότι οι ίδιοι καταναλωτές πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί και επιφυλακτικοί και να ελέγχουν τα στοιχεία της εταιρείας που πάνε για να δώσουν το χρυσό. Να πουλήσουν το χρυσό. Το θέμα του χρυσού έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, Κυριακή, στην Ελλάδα, καθώς πολλοί είναι εκείνοι που για ένα κομμάτι ψωμί, θα λέγαμε, πάνε και πουλάνε το σταυρό της γιαγιάς, το δαχτυλίδι της μαμάς και πάει λέγοντας. Μερικά χρήματα. Έτσι ακριβώς. Για να πάρουν μερικά χρήματα για να ζήσουν, πάνε και πουλάνε οτιδήποτε, αλλά πρέπει να το κοιτάνε και φυσικά να παίρνουν παραστατικό. Αν θέλετε να πουλήσετε το οτιδήποτε, να παίρνετε ένα χαρτί ότι το έχετε πουλήσει. Γιατί είναι κρίμα αυτά τα λεφτά να πάνε κατευθείαν στην τσέπη και όχι από καθαρό έλεγχο. Και να περάσουμε στην Χρυσή Αυγή, όπου ο Πυρηνάρχης Πειραιά, όπως τον αποκαλούν,
κατηγορείται για εκβιασμούς. Για την κατηγορία λοιπόν της εκβίασης πλην της εγκληματικής οργάνωσης, καλείται από τους εφέτες ανακρίτριας που χειρίζονται την υπόθεση της Χρυσής Αυγής, ο νέος κατηγορούμενος που κατανομάζεται από τον προστατευόμενο μάρτυρα ως πυρηνάρχης Πειραιά. Η συγκεκριμένη κατηγορία, η δεύτερη κακοκαιρματική κατηγορία που προαναγγέλλεται από την ημέρα που σχηματίστηκε η δικογραφία για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής, σχετίζεται με στοιχεία που καταδεικνύουν πρακτικές μπράβων. Να πούμε ότι ο νέος κατηγορούμενος που καλούν ενώπιόν τους οι δύο δικαστικές λειτουργοί αναφέρεται ρητά στην κατάθεση του προστατευόμενου μάρτυρα Γάμα, πρώην μέλους, ενώ η εμπλοκή του στην υπόθεση προκύπτει και από την επεξεργασία στοιχείων της άρσης τηλεφωνικού απορρίτου μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Ο μάρτυρας αυτός στην κατάθεσή του, σύμφωνα με πληροφορίες, αναφέρεται σε επιχείρηση στα τέλη του Ιουνίου του 2012 που συμμετείχε ο ίδιος, αλλά και ο πυρηνάρχης του Πειραιά, όπου μπήκαμε μετά από διαταγή του Γιώργου Πατέλη παράνομα σε σπίτι μεταναστών μονοκατοικία κοντά στην πλατεία Αγίου Νικολάου στη Νίκαια μαζί με 15 ακόμα άτομα, δύο δημιουργίες τις ονομάζαμε, στις οποίες συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο Ρουπακιάς, ο με τηλέφωνο, δεν τα λέμε αυτά, η μητέρα του οποίου όταν υποψήφια βουλευτής με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και με διάφορα αντικείμενα, μαχαίρια, γκλόπ, καπνογόνα, τους προκαλέσαμε σωματικές βλάβες. Μετά από δύο ημέρες ενημέρωσε το λογαγό μου και δέχθηκα τα συγχαρητήριά του για την επιχείρηση. Να λέει πούμε, ο ίδιος. Να πούμε, κύριε Γη, πως ο μάρτυρας υποστηρίζει επίσης ότι με εντολή του Λαγού και με συνεχεία του Πατέλη, μέλη λοιπόν της Χρυσής Αυγής, πήγαιναν σε καταστήματα μεταναστών που πουλούσαν μεταχειρισμένα κινητά ή παραδοσιακά είδη της χώρας τους και απειλούσαν να τα κλείσουν, με αποτέλεσμα τα τρία από τα τέσσερα καταστήματα να κλείσουν. Κατά τον μάρτυρα της επίμαχης εφόδους που ο ίδιος συμμετείχε, ο Πατέλης μας έλεγε να μην φοβόμαστε γιατί η αστυνομία ήταν ενημερωμένη και δεν θα επενέβαινε. Κατά πόσο τώρα ισχύει το ότι η αστυνομία ήταν εμπλεκόμενη, δηλαδή γνώριζε ότι τα άτομα αυτά πάνε και απειλούσαν ουσιαστικά τους μικροπολίτες, είναι άλλη υπόθεση. Και από την Χρυσή Αυγή να περάσουμε σε ένα άλλο κόμμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, στο ΠΑΣΟΚ, καθώς η αφίσα που δημοσίευσε έχει φέρει σε πολύ δύσκολη θέση την οικογένεια του Παύλου Φίσα. Την εντολή λοιπόν αντίδραση της οικογένειας του Παύλου Φίσα προκάλεσε η αφίσα που κυκλοφορεί εν ώψη της επετείου για το Πολυτεχνείο από την νεολαία του ΠΑΣΟΚ. Το επίμαχο οπτικό υλικό εμφανίζει τον Παύλο Φίσα ανάμεσα σε άλλα θύματα της παρακρατικής βίας, όπως ο Γρηγόρης Λαμπράκης και ο Σωτήρης Πέτρουλας. Μιλώντας σε πρωινή εκπομπή, ο δικηγόρος της οικογένειας του δολοφονηθέντος έκανε λόγο για προσπάθεια καπηλείας. Προσπαθούν να καπηλευθούν το θάνατο αυτού του ανθρώπου. Καταδικάζουμε αυτές τις ενέργειες και τους παραδίδουμε στην κρίση του ελληνικού λαού. Κάποτε πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη, είπε. Από την πλευρά του, ο κύριος Ρήγας, εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, εξήγησε: η θυσία ενός ανθρώπου και ο θάνατος που δεν έγινε με τυχαίο τρόπο, αλλά συνδυάζεται κατά κάποιο τρόπο με το Πολυτεχνείο. Φαίνεται λοιπόν πως δήλωσε από μεριάς του ΠΑΣΟΚ, μάλλον ο κύριος Ρήγας. Εγώ, αν ήμουν μάνα, θα αντιδρούσα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Να βλέπα το παιδί μου, το οποίο είναι νοπό ακόμα το τραύμα του θανάτου του, δεν έχει περάσει πάρα πολύ καιρό, και να τον έβλεπα σε μία φίσα. Ειδικά του ΠΑΣΟΚ, ενός κόμματος του Κοινοβουλίου αυτή τη στιγμή. Και να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, καθώς συνεργασία του Πανεπιστημίου της Πελοποννήσου με το Ερευνητικό Κέντρο ΣΕΡΝ. Το πρώτο βήμα για τη συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με το Ερευνητικό Κέντρο του ΣΕΡΝ πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Οικονομικού Πανεπιστημίου στην Τρίπολη, όπου φοιτητές και εκπαιδευτές ενημερώθηκαν για τις ερευνητικές δράσεις του κέντρου μέσα από μια παρουσίαση που έκανε ο Εμμανουήλ Τσεμσελής. Ο κύριος Τσεμσελής αναφέρθηκε στη μεγάλη ανακάλυψη του σωματιδίου Higgs από το ΣΕΡΝ, το οποίο πρόκειται για ένα μποζόνιο που δίνει τη δυνατότητα να εξηγήσει από πού προέρχεται η μάζα όλων των σωματιδίων και γιατί διαφέρει από σωματίδιο σε σωματίδιο. Η ανακάλυψη που εκτιμάται ότι θα βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση της δημιουργίας του σύμπαντος, οι φοιτητές του Πανεπιστημίου παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις παρουσιάσεις που έγιναν και έθεσαν μάλιστα και ερωτήματα που αφορούν στη φυσική και την τεχνολογία. Όμως στο σημείο αυτό θα ήθελα να δούμε και το σχετικό απόσπασμα από το Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου και επιστρέφουμε. Ξεκινάμε από τώρα.
Εμένα όμως ενδιαφέρει μια συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και ο λόγος που βρίσκομαι εδώ σήμερα είναι να ξεκινήσουμε μια νέα περίοδος για συνεργασία απάνω σε διάφορες τεχνολογίες που ενδιαφέρει το Πανεπιστήμιο και το ΣΕΝ. Με άλλα πανεπιστήμια στη χώρα έχετε συνεργασία? Α, ναι, φυσικά. Έχουμε με πολλά πανεπιστήμια στη θεωρητική φυσική, στην πειραματική φυσική, στη τεχνολογία και με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου είναι βέβαια σήμερα ένα πρώτο βήμα για να μπορέσουμε να φτιάξουμε κάτι για το μέλλον. Δίνουμε διάφορες ομιλίες απάνω στα διάφορα προγράμματα του ΣΕΝ, στο ερευνητικό πρόγραμμα, στο τεχνολογικό πρόγραμμα, στο εκπαιδευτικό και στην συνεργασία που μπορεί να έχει ένα Ινστιτούτο όπως το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με το ΣΕΝ. Και θα έχουμε συζήτηση και με τους φοιτητές και ελπίζουμε ότι μερικούς από αυτούς θα έρθουν μαζί μας για ένα χρονικό διάστημα στο ΣΕΝ. Οι πρώτες δύο φοιτήτρες από το Πανεπιστήμιο που ήρθαν φέτος το καλοκαίρι και πέρασαν 8 εβδομάδες στο ΣΕΝ, στο γκρουπ των υπολογιστών και των πειραμάτων, και νομίζω ότι από αυτή η αρχή ήταν πάρα πολύ καλή με τις δύο φοιτήτριες και νομίζω μπορούμε σίγουρα να συνεχίσουμε. Αν είναι οι φοιτήτριες και οι φοιτητές έτσι όλοι, νομίζω ότι θα έχουμε πάρα πολύ συνεργασία με το Πανεπιστήμιο. Και θα μας πείτε λίγο σε ποιο στάδιο της έρευνας βρίσκεστε εσείς σαν ΣΕΡΝ με το σωματίδιο, τι ακριβώς γίνεται? Ναι, έχουμε κάνει μια μεγάλη ανακάλυψη, είναι το σωματίδιο του βοζόνιου του Higgs που κάναμε την ανακοίνωση τον Ιούλιο του 2012 και τώρα πριν μερικές εβδομάδες αυτή η ανακάλυψη έχει μετατραπεί σε βραβείο Νόμπελ της φυσικής και αυτό το σωματίδιο βέβαια μας εξηγεί σε ένα μεγάλο μέρος από πού προέρχεται η μάζα όλων των σωματιδίων και γιατί διαφέρει η μάζα από ένα σωματίδιο στο άλλο. Αυτός είναι ο κεντρικός ρόλος των πειραμάτων αυτή τη στιγμή. Όλα τα συστήματα που χρησιμοποιούμε, όλα τα εργαλεία, οι επιταγητές, τα πειράματα, η υπολογιστική δομή είναι όλη η τεχνολογία που δεν πάμε σε ένα σούπερ μάρκετ σαν ΣΕΝ να την αγοράσουμε. Αυτή έχει γίνει μέσω από έρευνα και ανάπτυξη, μέσα από δεκαετίες συνεργασία με βιομηχανία των κρατών μελών επιτοπλίστων, όπως η Ελλάδα, και επίσης έχει αναπτυχθεί και έχει παραχθεί στις χώρες. Δεν παράγεται στο ΣΕΝ, παράγεται στις χώρες, στη βιομηχανία και μέσα στα Ινστιτούτα των διάφορων χωρών και μετά τη φέρνουμε στο ΣΕΝ για να φτιάξουμε τα πειράματα. Αυτός είναι ένας τρόπος, ένας λόγος συνεργασίας απάνω στη τεχνολογία εκμής. Ένας δεύτερος τρόπος είναι μόλις κάνουμε τα πειράματά μας, αυτά βασικής έρευνας, αυτά βέβαια η τεχνολογία μετά μπορεί να μεταφερθεί στη κοινωνία, στη κοινότητα, όπως είναι το World Wide Web, όπως είναι η μεταφορά τεχνολογίες επιταγητών και ανοιχτευτών για την ιατρική απεικόνηση και ιατρική θεραπεία. Είδαμε λοιπόν και τη δήλωση για το Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου και από το ΠΑΣΟΚ, από τη Χρυσή Αυγή και από το Πανεπιστήμιο να περάσουμε στο σκάνδαλο του ΙΚΑ, καθώς στον εισαγγελέα δόθηκαν τα στοιχεία, μάλλον τους φακέλους με όλα τα στοιχεία για το σκάνδαλο που αφορά την χορήγηση ειδικών σκευασμάτων, κυρίως διατροφής, στο οποίο μπλέκονται 5 εταιρείες ιατρικών ειδών, ζημιώνοντας το ΙΚΑ. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Ιδρύματος, κατά 4,5 εκατομμύρια ευρώ, παρέδωσε χθες στον εισαγγελέα Ηρακλείου ο υπηρεδιοικητής του ΙΚΑ, κύριος Διονύσης Πατσιούρης. Να πούμε ότι ο κύριος Πατσιούρης παρουσίασε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από το ΙΚΑ και περιείχαν ιατρικές βεβαιώσεις με παράνομα παραστατικά για περίπου 500 ασφαλισμένους, αρκετοί εκ των οποίων είχαν αποβιώσει, στους οποίους και μάλιστα είχαν χορηγηθεί παράνομα σκευάσματα διατροφής. Στο μεταξύ συνεχίζεται ο έλεγχος και σε άλλα υποκαταστήματα του ΙΚΑ για παράνομες χορηγήσεις ειδικών σκευασμάτων. Και να περάσουμε τώρα σε ένα θέμα που απασχολεί όλους εκείνους όμως που έχουν κτίσματα, που έχουν ένα σπίτι, που έχουν μια κληρονομιά, ας πούμε, στον φόρο λοιπόν ακινήτων. Σκληρό ροκ επικρατεί στα ανώτατα κλιμάκια του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, κυρίως από την επαρχία, συνεχίζουν να εκφράζουν σοβαρές αντιρρήσεις στο νέο φόρο που αφορά τον φόρο ακινήτων.
Μετά την ανταρσία της Θεοδόρας Τζάκρη, κρύος υδρότας λούζει κυβερνητικά στελέχη, αφού στενεύουν επικίνδυνα τα περιθώρια ελιγμών στο Κοινοβούλιο από τη στιγμή που πλέον υπάρχει μια εύθραστη πλειοψηφία. Η ψήφιση του καινούριου όμως φόρου ακινήτων μπορεί να προκαλέσει νέο σχηματισμό δυνάμεων, γεγονός που έχει δραματικές επιπτώσεις για τη χώρα. Καθώς το σενάριο πρόωρων εκλογών θα βάλει δύναμή της στις προσπάθειες να βγει η Ελλάδα από την οικονομική κρίση. Από την πρώτη στιγμή η Τρόικα ξεκαθάρισε πως δεν πρέπει να σταματήσει η ίσπραξη του τέλους ακινήτων μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, εκφράζοντας σοβαρές επιφυλάξεις για την απόδοση του νέου φόρου ακινήτων, τον οποίο έχει μετατρέψει σε σημαία του το Υπουργείο Οικονομικών στην προσπάθειά του να κατευνάσει την οργή των πολιτών για τη φοροκαταιγίδα των τελευταίων 2 ετών. Ο Γιάννης Τουρνάρας έχει διευκρινίσει πως θα υπάρξει μια διεύρυνση της φορολογικής βάσης με σκοπό την ανακούφιση ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. Ωστόσο, κάτι τέτοιο προϋποθέτει τη φορολόγηση περιουσίας, η οποία αντιμετωπίζεται από πολλούς βουλευτές ως κόκκινη γραμμή για την επανεκλογή τους. Χαρακτηριστικό, μάλιστα, παράδειγμα, αποτελεί προτινόμενη διάταξη για τον φόρο στα αγροτεμάχια, ο οποίος απεσήλθε εν μία νυχτή. Οι αλλαγές στο επίμαχο νομοσχέδιο είναι συνεχείς, με το Υπουργείο Οικονομικών να προσπαθεί μάταια να αμβλύνει τις έντονες αντιδράσεις των βουλευτών των δύο παρατάξεων. Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε όμως την Τρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου με κλίμακα στελεχών του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, αποφασίστηκαν αλλαγές στον ενιαίο φόρο ακινήτων, όπως και η μετονομασία αυτού. Οι κοινοβουλευτικές ομάδες των δύο κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση αναμένεται να λάβουν σήμερα το σχέδιο με τις αλλαγές στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να κάνουν τις τελικές παρατηρήσεις τους ακινήτων. Να πέσει λοιπόν, να πάει στην ευχή της Παναγίας. Φαίνεται λοιπόν πως ήταν η δήλωση του κυρίου Κασί, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή το νέο φόρο ακινήτων. Ο κύριος Κασίς δήλωσε σε πρωινή εκπομπή: θα μου πούνε ότι θα ρίξω την κυβέρνηση και θα πάω να ψηφίσω ό,τι να είναι. Να πέσει, να πάει στην ευχή της Παναγίας, λοιπόν, κατά αυτή τη λογική φαίνεται να είπε. Παράλληλα, ο κύριος Κασίς εξέφρασε την αντίθεσή του και την άρση αναστολής των πληστηριασμών πρώτης κατοικίας που ζητεί η Τρόικα Κυριακή. Είναι δυνατόν να ψηφίσεις άρση των πληστηριασμών αυτή την εποχή που ο λαός έχει χάσει τα εισοδήματά του, έχει μείνει άνεργος, έχει πάρει ένα δάνειο πριν από 4-5 χρόνια και σήμερα δεν μπορεί να ανταποκριθεί και θα πας να του πάρεις το σπίτι? Φαίνεται λοιπόν πως ήταν οι δηλώσεις του κ. Κασί σχετικά με τον ενιαίο φόρο ακινήτων. Πολλοί όμως θα ήταν, είναι εκείνοι οι οποίοι θέλουν να μιλήσουν και να πούν το παράπονό τους για τον φόρο ακινήτων, γιατί όντως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν εργαστεί πάρα πολλά χρόνια και γνωρίζω προσωπικά ανθρώπους που έχουν εργαστεί πάρα πολλά χρόνια με το όνειρο να αγοράσουν ένα σπίτι και πλέον δεν δουλεύουν. Άρα κινδυνεύουν και εκείνοι να έρθει κάποιος τροϊκανός, με διαταγές τροϊκανού και να μας πει τσακ, σου παίρνω το σπίτι. Αυτό ήταν. Ξένες περιουσίες. Πας περιπτώσεις. Να περάσουμε σε ένα φόνο που έγινε στη Δράμα. Πέπλο λοιπόν. Από τον ένα φόνο ψυχικό και φόνο ψυχολογικό, πάμε στον πραγματικό φόνο. Πάμε λοιπόν στον πραγματικό φόνο, καθώς πέπλο μυστηρίου εξακολουθεί να καλύπτει τη δολοφονία ενός 85χρονου στο ευρύπεδο κυργείων του Δήμου Δοξάτου Δράμας προχθές το απόγευμα. Το άψυχο σώμα του εντοπίστηκε από συγγενικό του πρόσωπο, ενώ έφερε μόλοπα στο πρόσωπο και τα πόδια του ήταν δεμένα με μονοτική ταινία. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος βρήκε τραγικό θάνατο από τα χτυπήματα αγνώστων, ενώ το σπίτι ήταν άνω κάτω και όλα δείχνουν ότι πρόκειται για ληστεία μετά φόνου. Στο σημείο μετέβησαν αρμόδια συνεργεία της εγκληματολογικής και ιατροδικαστικής, ενώ οι δράστες αναζητούνται στην ευρύτερη περιοχή. Στο πλαίσιο όμως της αστυνομικής έρευνας, έχει παραγγελθεί νεκροψία, νεκροτομή της ορού, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και ο χρόνος θανάτου. Την προανάκριση και τις ερεύνες ερευνεί το Τμήμα Ασφαλείας της Δράμας. Και στο σημείο αυτό να δούμε και το σχετικό απόσπασμα όπου μιλάνε για το φόνο. Πάμε και επιστρέφουμε. Δεν ξέρω τι ώρα είναι.
από εσάς, από τους γείτονες. Όπως άκουσα την ίδια, γιατί παίρνει ο ξάδερφός μου τηλέφωνο. Έξω, έξω, έξω. Βλέπουμε λοιπόν πλάνα από το σημείο που έγινε ο φόνος. Σε λίγο θα δούμε και το συγκεκριμένο σημείο όπου έγινε η στιγερή δολοφονία του άτυχου ηλικιωμένου. Ξέρεις τι, δυστυχώς γίνονται συνέχεια. Συνέχεια όμως, Κυριακή, τέτοιες δολοφονίες και μπορεί, ας πούμε, να μην βρήκανε αν ήταν κλέφτες, για να μην λέμε πριν την ώρα τους πράγματα. Αν ήταν κλέφτες, μπορεί να μην βρουν τίποτα. Για 50 και 100 και 150 ευρώ. Εδώ οι αστυνομικές δυνάμεις προσπαθούν να εξιχνιάσουν το έγκλημα. Και ξέρεις, και μιλάμε για μια κλειστή κοινωνία, έτσι. Μιλάμε για μια δράμα. Παρ' όλα αυτά, δηλαδή, βλέπεις, δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι. Και συνεχίζουμε. Είδαμε λοιπόν κάποια πλάνα από την περιοχή της Δράμας όπου ο άτυχος ηλικιωμένος έχασε τη ζωή του. Να πάμε όμως την Κυριακή να συνεχίσουμε την επικαιρότητα, καθώς να πάμε αυτή τη φορά στα Τρίκαλα. Στα Τρίκαλα και τις πρώτες καταστροφές που έγιναν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις. Έχουμε και ένα βίντεο σχετικό. Σημαντικές λοιπόν ζημιές έχει προκαλέσει η κακοκαιρία που πλήττει τα τελευταία 24 ώρα τα Τρίκαλα Θεσσαλίας. Σε όλο το επαρχιακό δίκτυο του νομού υπάρχουν προβλήματα, κυρίως από τα φερτά υλικά που κατεβάζουν οι χήμαροι. Βλέπουμε όμως και στα πλάνα μας τη βροχή πως ρέει στους δρόμους. Πιο έντονο ήταν και το πρόβλημα στην Εθνική Οδό Τρικάλων Ιωαννίνων, στην περιοχή του Ορθοβουνίου. Πολλοί δρόμοι έχουν γίνει απροσπέλαστοι από το μεγάλο όγκο των φερτών υλικών και τα μηχανήματα καθαρίζουν συνεχώς για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας. Πάμε όμως σε αυτό το σημείο να δούμε το βίντεο, να δούμε τι δηλώσαν την λίγο φυσικό ήχο και επανερχόμαστε. Κύριε Μιχαλάκη, χθες έβρεχε καταρροκτωδώς στα Τρίκαλα και σε όλο τον ομό και σήμερα βλέπουμε τις πρώτες ζημιές. Βρισκόμαστε στην περιοχή της Καλαπάκας, στη Φάρμα αυτή τη στιγμή και βλέπουμε κάποιες ζημιές που έχουν γίνει από τους χυμάρους. Έχουμε από χθες το βράδυ, είμαστε υποδός, είμαστε σε επιφυλακή. Υπήρξε πολύ έντονη βροχόπτωση επί 30 ώρες και επιπλέον και βλέπουμε ότι θα συνεχιστεί και σήμερα και αύριο. Έχουμε μισθώσει μηχανήματα, με δικά μας μηχανήματα. Έχουμε σοβαρά προβλήματα στην Εθνική Οδό Τρικάλων Ιωαννίνων, όμως έχουμε κάνει την αποκατάσταση από χθες το βράδυ από το Ορθοβούνι μέχρι το Κορυδαλό. Και συγχρόνως βλέπετε ότι έχει πέσει πάρα πολύ νερό στην περιοχή εδώ της Φάρμας και έχει έρθει από πάνω από το Παλιοχώρι. Έχει δημιουργήσει προβλήματα. Πιο κάτω θα δείτε και τη γέφυρα που την έχει κάνει ζημιά και αύριο πρέπει να κάνουμε. Έχουμε οριοθετήσει ακριβώς τι γίνεται και έχουμε βάλει τις σημάνσεις που χρειάζεται. Θα σταματήσουμε και εκεί να δούμε. Ναι, όπως και εδώ βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή θα μας κοπεί ο δρόμος. Ναι. Έχει φύγει το Ζαρζανέτ. Θα φέρουμε, είπαμε αύριο να καλοπώσουν και να κάνουν ένα τυχείο 10 μέτρων και να μπορέσουν να ανοίξουμε δυο κιούγκια πιο πάνω, να μεγαλώσουμε τα κιούγκια ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα από το χύμαρο που έρχεται από πάνω, από τα βουνά, να μην υπάρχουν προβλήματα εδώ στις περιουσίες των ανθρώπων, αλλά και συγχρόνως να έχουμε ασφάλεια στη μετακίνηση των πολιτών που υπάρχει. Θα κοπεί σε αυτό το σημείο που θα ανοίξει ο δρόμος. Δείχνει ότι θα κοπεί, γι' αυτό να προλάβουμε, να μην έχουμε προβλήματα. Όπως θα δούμε και κάτω στη γέφυρα που κόπηκε εκεί στη γέφυρα, πρέπει να κάνουμε να μπαζώσουμε και να ρίξουμε τσιμέντο.
Εδώ είναι ένα χαρακτηριστικό σημείο όπου το νερό έχει περάσει πάνω από τη γέφυρα, κύριε Μιχαλάκη. Ναι, είναι ο κεντρικός άξονας, ο επαρχιακός δρόμος Καλαμπάκας Καστανιάς, που καταλαβαίνετε είναι δρόμος με κυκλοφορία, συνεχώς κυκλοφορία σε όλο το 24ωρο. Υπάρχουν πολίτες που καθημερινά περνάνε από εδώ. Βλέπετε ότι υπήρχε πάρα πολύ νερό. Αυτό έκανε τη ζημιά αυτή τη στιγμή στη γέφυρα εδώ. Θα προσπαθήσουμε από σήμερα, είναι τα μηχανήματα αυτή τη στιγμή στον Κλουνοβό, θα κατεβούν το απόγευμα εδώ κάτω και θα μπορέσουμε να μπαζώσουμε και να βάλουμε, να τσιμεντάρουμε τι χρειάζεται αυτή τη στιγμή στη γέφυρα, να μην μας κοπεί ο δρόμος. Βλέπετε ότι έχουμε κάνει τη σήμανση, την απαραίτητη σήμανση από χθες το βράδυ. Ήμασταν εδώ η πολιτική προστασία, η αστυνομία, η περιοριστική, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, οι Δήμοι, σε όλη την περιφερειακή ενότητα προσπαθήσαμε και δώσαμε μία μάχη και δεν είχαμε προβλήματα και με το δίκτυο αλλά και με τους ανθρώπους. Βλέπουμε και εδώ πάνω μεριά ότι αυτό το ρέμα είναι μπαζωμένο, έρχεται μέχρι την άκρη και υπάρχουν κάποια δέντρα. Σίγουρα εδώ πρέπει να γίνει κάποια παρέμβαση. Αυτή τη στιγμή χρειάζεται μια παρέμβαση, είναι προστατευόμενη περιοχή εδώ. Πιστεύω με προσοχή λίγο να μπορέσουμε να το καθαρίσουμε ώστε να μην με τη μεγάλη ορμή που έρχεται το νερό και με τη μεγάλη ποσότητα του νερού να μην περνάει πάνω από τη γέφυρα και μας κάνει αυτές τις ζημιές που μας κάνει. Εκτός από αυτά τα σημεία. Είδαμε λοιπόν και τις δηλώσεις από τον κάτοικο των Τρικάλων σχετικά με τις ζημιές από τις βροχοπτώσεις. Και να πάμε σε ένα θέμα το οποίο αφορά τους οδηγούς, ένα θέμα το οποίο αφορά όσους έχετε αυτοκίνητα και δεν τα έχετε περάσει φυσικά κταίω, οι υπόλοιποι δεν έχετε ιδιαίτερο πρόβλημα, καθώς θα είναι τσουχτερό το πρόστιμο μέσω της εφορίας για όλα τα αυτοκίνητα που είναι ανέλεγκτα. Η ηλεκτρονική λοιπόν διασταύρωση για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του συνεχώς διακουγκωμένου αριθμού των οχημάτων που δεν περνούν τον έλεγχο του κταίω, εξετάζει το Υπουργείο Μεταφορών. Η σχετική εισήγηση έγινε από το ιδιωτικά κταίω και προβλέπει τη συμμετοχή και της εφορίας στο κυνήγι των ανέλεγκτων αυτοκινήτων και μοτοσυκλετιστών. Να πούμε ειδικότερα ότι εξετάζεται η πρόταση να γίνεται αντιπαραβολή των στοιχείων των ελέγχων με το Μητρό αυτοκινήτων και στη συνέχεια να αποστέλλεται από τις ΔΟΗ επιστολή στους κατόχους των ανέλεγκτων γιοταχή. Το πρόστιμο που προβλέπεται για τα αυτοκίνητα που δεν έχουν περάσει από τεχνικό έλεγχο είναι 400 ευρώ. Αν πληρωθεί εντός Δεκεμβρίου, ο ιδιοκτήτης θα κληθεί να καταβάλει το 1/8 του ποσού, δηλαδή 50 ευρώ. Λοιπόν, μίλησαμε και για το κταίω. Όσοι έχετε αυτοκίνητα και δεν τα έχετε περάσει από τον έλεγχο, για να μην σας έρθει κατά κέφαλα πρόστιμο μέσω της εφορίας, να πάτε να το περάσετε για να μην έχετε και συστήματα, ειδικά με τα αυτοκίνητα που ξέρεις έχουν τώρα, έρχεται τα σήμα το 14, έρχονται. Και πάμε λοιπόν στο θέμα Κυριακή της Υγείας, καθώς σήμερα όπως είπαμε και το πρωί, όπως μας είπες και εσύ, είναι η Παγκόσμια ημέρα του διαβήτη. Καθώς γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 14 Νοεμβρίου με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Διαβήτη και υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. Στόχος είναι να ευαισθητοποιηθεί και να ενημερώσει το παγκόσμιο κοινό για την ύπολη αυτή αρρώστια, η οποία προκαλεί το θάνατο τουλάχιστον 3 εκατομμυρίων ανθρώπων ετησίως. Γι' αυτό το λόγο όμως είμαστε και εμείς εδώ και είμαστε σε τηλεφωνική επικοινωνία με την κυρία Βαζέου Ανδριανή, η οποία είναι παιδίατρος, διευθύντρια υπεύθυνη διαβητολογικού κέντρου νοσοκομείου παιδών ΠΚΑ Κυριακού. Κυρία Βαζέου, καλημέρα σας. Θα φτιαχτεί όμως το πρόβλημα που έχουμε με την τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Βαζέου, μας ακούτε? Ναι, ναι, σας ακούω. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Θέλετε λίγο να μας πείτε ποια, ας πούμε, είναι τα συμπτώματα που εμφανίζει ο σακχαρώδης διαβήτης. Τι συμπτώματα εμφανίζει? Καταρχάς να πούμε ότι έχουμε δύο είδη διαβήτη. Το διαβήτη τύπου 1, ο οποίος εμφανίζεται σε μικρές ηλικίες και έχει μια θορυβώδικη εμφάνιση. Εμφανίζεται με πολυουρία, πολυδιψία, πολυφαγία, με κόπωση, απώλεια βάρους. Η εικόνα αυτή είναι η εικόνα που συνήθως είναι οξία και οδηγεί το παιδί στο γιατρό ή στο νοσοκομείο. Και υπάρχει και ο διαβήτης τύπου 2, που είναι συνήθως σε παχύ σαρκά άτομα. Στα παιδιά είναι πολύ μικρή η συχνότητά του. Εμφανίζεται κυρίως σε μεγαλύτερες ηλικίες άτομα
και ο οποίος μπορεί να έχει πολύ πιο ύπουλη εμφάνιση, δεδομένου ότι μπορεί να ξεκινάει σιωπηλά και να δίνει εκδήλωση, την εκδήλωσή του μόνο όταν πλέον το ζάχαρο έχει ανέβει σημαντικά στο αίμα, πάνω από το 180, με αποτέλεσμα τότε να εμφανίζεται η εικόνα της πολυουρίας, πολυδιψίας και πολυφαγίας. Θα θέλατε να μας πείτε, έτσι για να ενημερωθεί και το κοινό, ποιο είναι το φυσιολογικό, δηλαδή ποιοι αριθμοί είναι φυσιολογικοί για σχετικά με το διαβητή? Το ζάχαρο της νηστείας πρέπει να είναι σε φυσιολογικά άτομα κάτω από το 100, ενώ εάν κάνουμε μια δοκιμασία ζαχάρου, αν δώσουμε δηλαδή γλυκόζη από το στόμα, τότε το ζάχαρο στις 2 ώρες πρέπει να είναι κάτω από το 140 σε φυσιολογικά άτομα. Εάν τώρα το ζάχαρο σε νηστείες είναι μεταξύ 100 και 126, μιλάμε για παθολογική γλυκόζη νηστείες, ενώ αν είναι το ζάχαρο μεταξύ 140 και 200, μιλάμε για παθολογική ενοχή στη γλυκόζη, και πάνω από 200 μιλάμε για διαβήτη. Επομένως, ένα τυχαίο ζάχαρο πάνω από 200 σημαίνει ότι έχουμε ζαχαρώδη διαβήτη. Τι είναι όμως αυτό που φταίει και εμφανίζεται ο διαβήτης? Φταίει η κληρονομικότητα? Στο διαβήτη των τύπου 1, που είπαμε είναι ο διαβήτης που εμφανίζεται κυρίως στις μικρές ηλικίες, αλλά μπορεί να εμφανιστεί και σε άτομα ηλικίες κάτω των 40 ετών, η πάθηση αυτή είναι αυτοάνωση, δηλαδή δεν γνωρίζουμε το αίτιό της. Ξέρουμε όμως ότι ο οργανισμός, για λόγους που δεν κατανοούμε ακριβώς, κάποια στιγμή στρέφεται εναντίον των δικών του των κυττάρων που παράγουν την ινσουλίνη και καταστρέφονται αυτά τα κύτταρα, με αποτέλεσμα δεν υπάρχει ινσουλίνη. Και επειδή η ινσουλίνη είναι πολύ βασική για το μεταβολισμό του ζαχάρου, για να βάλει δηλαδή το ζάχαρο μέσα στο κύτταρο, τότε όταν δεν υπάρχουν αυτά τα κύτταρα, δεν υπάρχει ινσουλίνη. Και αυτός είναι ο λόγος στο διαβήτη τύπου 1. Ενώ στο διαβήτη τύπου 2 υπάρχουν και άλλοι λόγοι, που, δηλαδή λόγω της παχυσαρκίας έχουμε μια αντίσταση στην ινσουλίνη και επιπλέον αρχίζει και δυσλειτουργεί και το κύτταρο, το β, με αποτέλεσμα να μην παράγεται και εκεί σε προχωρημένα στάδια η ινσουλίνη ικανοποιητικά. Και έτσι το άτομο έχει ανάγκη από την ινσουλίνη. Πάντως, στο διαβήτη τύπου 1 έχουν ενοχοποιηθεί, δεν ξέρουμε το αίτιο, έχουν ενοχοποιηθεί πάρα πολλοί παράγοντες. Υπάρχουν και γενετικοί παράγοντες που συμβάλλουν και επιδημιολογικοί, δηλαδή διάφορες ιώσεις που ενδεχομένως μπορεί να εμπλέκονται. Σήμερα αυτό που πιστεύουμε είναι ότι είναι σε ένα άτομο που έχει γενετική προδιάθεση, και όταν λέμε προδιάθεση δεν εννοούμε ότι κληρονομεί την πάθηση, όπως ας πούμε την έχει ο πατέρας, τη δίνει στο παιδί, ή την έχει η μητέρα, το δίνει στο παιδί. Αυτό που κληρονομούμε στην πραγματικότητα μια προδιάθεση για την νόσο. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε τα γονίδια που μας προδιαθέτουν για την νόσο και να μην κάνουμε ποτέ διαβήτη, αλλά μπορεί να τα έχουμε και να κάνουμε πιο εύκολα διαβήτη. Άρα παίζει κάποιο ρόλο η κληρονομικότητα? Ναι. Παίζει η κληρονομικότητα και στο διαβήτη τύπου 1 και στο διαβήτη τύπου 2. Αλλά χωρίς όμως να είναι το καθοριστικό στοιχείο. Κυρία Βαζέου, τα τελευταία χρόνια, εσείς που γνωρίζετε, ας πούμε, και κάνετε πολλές συζητήσεις και το ξέρετε παραπάνω από εμάς, βλέπετε μία μείωση, μία αύξηση, μία στασιμότητα στο ποσοστό των διαβητικών ανθρώπων? Γενικώς τα δεδομένα είναι και σε όλη την Ευρώπη και ανά τον κόσμο ότι υπάρχει μία αύξηση της συχνότητας ζαχαρώδη διαβήτη, τόσο στον τύπο 1 όσο και στον τύπο 2. Και μάλιστα στον τύπο 1 έχουμε μια μετατόπιση προς τις μικρότερες ηλικίες. Δηλαδή, με άλλα λόγια, βλέπουμε να διαγνώσκονται παιδιά τα οποία πλέον είναι μικρότερες ηλικίες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτή είναι μια διαπίστωση που υπάρχει στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης επίσης. Θέλω να μου πείτε τώρα ποια είναι τα σημάδια μιας υπογλυκαιμίας και πώς μπορεί να βοηθηθεί ένα παιδί που πάσχει από διαβήτη, έτσι ώστε να ξεπεράσει την υπογλυκαιμία? Ένα παιδί που έχει διαβήτη και που είναι σε ινσουλινοθεραπεία, ή και ένας ενήλικας που έχει διαβήτη και βρίσκεται σε ινσουλινοθεραπεία, έχει το κίνδυνο πάντα της εμφάνισης υπογλυκαιμίας. Η υπογλυκαιμία δηλαδή είναι μια οξύ επιπλοκή, η οποία εμφανίζεται πάρα πολύ συχνά. Οι ήπιες υπογλυκαιμίες είναι στην καθημερινότητα των ατόμων με διαβήτη, ενώ οι σοβαρές είναι πολύ πιο σπάνιες. Ωστόσο, αυτός που έχει υπογλυκαιμία, αυτό που αισθάνεται είναι
όπως αισθανόμαστε όλοι μας όταν φοβόμαστε, δηλαδή η πρώτη ορμόνη που βγαίνει είναι η αδρεναλίνη, η ορμόνη του φόβου, και έτσι όπως αισθανόμαστε εμείς όταν φοβόμαστε, αισθάνεται και το άτομο που έχει υπογλυκαιμία. Δηλαδή χλωμιάζουμε, μας κόβει κρύος υδρότας, τρέμουμε, μυρμηγκιάζουν τα χείλη και πηγαίνει γρήγορα η καρδιά. Πεινάμε, θέλουμε να φάμε κάτι γιατί ο οργανισμός μας λέει πάει κάτι για να ανεβάσει το ζάχαρό σου. Και όσο αυτό δεν αντιμετωπίζεται και πέφτει το ζάχαρο σε χαμηλότερα επίπεδα, τότε θα πρέπει από εκεί και πέρα εμφανίζονται συμπτώματα από τον εγκέφαλο. Δηλαδή, συμπτώματα που υποδηλώνουν ότι το εγκεφαλικό μας κύτταρο, που είναι πολύ ευαίσθητο στα χαμηλά επίπεδα του ζαχάρου, αρχίζει και δεν λειτουργεί καλά. Έχουμε δηλαδή διαταραχή μνήμης, προσοχής, συγκέντρωσης. Μπορεί να έχουμε, να αισθανόμαστε μια κόπωση, να αισθανόμαστε πνηλία ή να έχουμε μια υπερδιέκεση. Μπορεί να είμαστε μπροστά από το σπίτι μας και να μην ξέρουμε ότι αυτό είναι το σπίτι μας. Να μην ξέρουμε πώς μας λένε, να μην ξέρουμε ποιος είναι ο δρόμος μας που μένουμε. Να έχουμε την πορτοκολάδα μπροστά μας και να μην μπορούμε να τη φέρουμε στο στόμα μας. Και υπάρχουν άτομα τα οποία κάτω από αυτή την επίδραση μπορεί να κάνουν και διάφορες έτσι ενέργειες, οι οποίες ακριβώς οφείλονται, δηλαδή να μην λειτουργούν καλά ή να κάνουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, κάτι το παρήγνωση χάρη. Υπήρχαν παιδιά τα οποία αναφέρεται ότι είχαν βάλει βούτυρο σε χαρτί υγείας για να το φάνε. Δηλαδή δεν λειτουργεί καλά ο εγκέφαλος. Και τέλος, αν δεν αντιμετωπιστεί, μπορεί να φτάσει στο σημείο να κάνει σπασμούς και να πέσει σε κόμμα. Αυτή είναι η σοβαρή υποβλικαιμία που ευτυχώς δεν τη βιώνουν όλα τα παιδιά, αλλά μόνο ένα μικρό ποσοστό μπορεί να έχει σοβαρά υποβλικαιμικά επεισόδια, τα οποία όμως αντιμετωπίζονται. Σε κάποια... Και η ήπια υποβλικαιμία αντιμετωπίζεται και η σοβαρή υποβλικαιμία αντιμετωπίζεται. Σε μία κρίση ενός διαβητικού, ας πούμε, υπάρχει κάποια πρώτη βοήθεια που μπορεί κάποιος ο οποίος είναι δίπλα του να δώσει? Ναι, αν γνωρίσουμε ότι το άτομο έχει διαβήτη, τότε και έχει βρίσκεται σε κόμμα, και το πιο πιθανό είναι να έχει κόμμα από υπογλυκαιμία, και άρα το πρώτο που μπορείς να κάνεις είναι ότι καταρχάς θα πρέπει να ειδοποιήσεις άμεσα να μεταφερθεί το άτομο αυτό στο νοσοκομείο, εάν υπάρχει γλυκαγόνη να γίνει γλυκαγόνη, και το άλλο που μπορείς να προσφέρεις να βάλεις λίγο μέλι στα ούλα, διότι μπορεί να κάνει το άτομο μικρές καταποτικές κινήσεις και έτσι σιγά σιγά να μπορέσει να διορθωθεί η υπογλυκαιμία του. Ωστόσο, δεν πρέπει κανείς να βάλει ζάχαρη ή να δώσει χυμό εάν δεν αισθάνεται, αν το άτομο είναι σε κόμμα. Αν απλώς δεν αισθάνεται καλά, τότε μπορείς να δώσεις λίγο χυμό ή μπορείς να δώσεις ζάχαρη με νερό ή μπορείς να δώσεις κάποιο αναψυκτικό με ζάχαρη, το οποίο να μπορέσει να το λάβει και να διορθώσει τα επίπεδα του ζαχάρου. Να σας κάνω μια τελευταία σημαντική ερώτηση όσον αφορά το διαιτολόγιο. Ποιο είναι, ας πούμε, το διαιτολόγιο, τι διαιτολόγιο πρέπει να ακολουθεί ένας διαβητικός? Τα άτομα με διαβήτη ακολουθούν ένα διαιτολόγιο που στην πραγματικότητα είναι ένα υγιεινό διαιτολόγιο και το οποίο θα έπρεπε να ακολουθούμε όλοι μας. Δεν υπάρχουν πλέον αυτά τα μη που υπήρχαν σε παλαιότερους καιρούς. Δηλαδή δεν απαγορεύεται να λάβουν ούτε γλυκά, δηλαδή δεν τα απαγορεύουμε τα γλυκά, δεν απαγορεύουμε τη ζάχαρη, αλλά απλώς όλα πρέπει να γίνονται με μέτρο. Επομένως, η αρχή είναι η αρχή της υγιεινής διατροφής, όπου μπορεί κανείς να φάει απ' όλα με μέτρο, αλλά ο τρόπος με τον οποίο το κάνουμε, τουλάχιστον στα άτομα με διαβήτη τύπου 1, είναι να μπορούμε να διδάσκουμε το άτομο με διαβήτη να λαμβάνει την τροφή του ανάλογα με το να μαθαίνει να προσδιορίζει μάλλον τη δόση της ινσουλίνης, υπολογίζοντας τους υδατάνθρακες της τροφής και υπολογίζοντας και την δόση που χρειάζεται για να διορθώσει το ζάχαρό του. Έτσι υπολογίζει τη δόση της ινσουλίνης του, λαμβάνοντας υπόψη το τι θα φάει. Δηλαδή, με άλλα λόγια, μαθαίνει να εκτιμάει καλύτερα τους υδατάνθρακες της τροφής του και αυτό τον βοηθάει στο να έχει καλύτερο προσδιορισμό της δόσης της ινσουλίνης. Υπάρχει, εκτός από τα γενικότερα, ας πούμε, ξέρουμε ότι τα γλυκά δεν κάνουν για τους διαβητικούς. Υπάρχει κάποιο απαγορευμένο συγκεκριμένο φαγητό? Κοιτάξτε, δεν είναι ότι το γλυκό, ότι ένα άτομο με διαβήτη απαγορεύεται να φάει γλυκό. Σήμερα δεν απαγορεύουμε το γλυκό. Απλώς αυτό το οποίο συστήνουμε είναι να φάει μικρή ποσότητα με μέτρο και να το συνυπολογίζει στη δόση της ινσουλίνης την οποία θα κάνει. Όχι ότι απαγορεύεται να φας κάτι το οποίο είναι γλυκό, σύμφωνα και με τις διεθνείς συστάσεις, αυτό πλέον έχει αρθεί.
Απλώς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δεν μπορούμε να καθίσουμε να φάμε μια ολόκληρη τούρτα, ούτε μπορούμε να φάμε ένα μπολ παγωτού, ούτε μπορούμε να φάμε ένα μπολ με φρούτα ολόκληρο. Δηλαδή πρέπει να έχει κανείς καλύτερη κατανομή των υδατανθράκων στο φαγητό του, να τρώει λοιπόν μικρότερες ποσότητες υδατανθράκων και να συνυπολογίζει τους υδατάνθρακες αυτούς στη δόση της ινσουλίνης την οποία θα κάνει. Να κάνω μία τελευταία ερώτηση και να κλείσουμε. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Σας ζητάμε συγγνώμη που σας κρατήσαμε λίγο παραπάνω, αλλά πρέπει να ο κόσμος να ενημερωθεί γιατί ο διαβήτης είναι πολύ, πολύ σημαντικό θέμα υγείας. Τι προληπτικά μέτρα πρέπει να λάβει κάποιος μη διαβητικός, έτσι ώστε να μην γίνει διαβητικός. Όσον αφορά το διαβήτη τύπου 1, αυτή τη στιγμή έχουμε έχουμε περιορισμένη δυνατότητα όσον αφορά το κομμάτι της πρόληψης. Όσον αφορά το διαβήτη τύπου 2, όμως, υπάρχει τέτοιος τρόπος. Καταρχάς πρέπει να προσέχουμε το βάρος μας. Θα πρέπει να, ιδιαίτερως αν υπάρχει και οικογενειακό ιστορικό διαβήτη, να κάνουμε συχνούς ελέγχους. Δηλαδή, σε άτομα άνω των 40 θα πρέπει να γίνεται μία φορά το χρόνο μια καμπύλη γλυκόσης ή τουλάχιστον μια γλυκόση δυστείας και να ακολουθείται ένας υγιεινός τρόπος ζωής και διατροφής, δηλαδή με άλλα λόγια προσπάθεια απώλειας βάρους, άσκηση, φυσική δραστηριότητα και έλεγχος εργαστηριακός, ώστε να προλάβει, να πιάσει δηλαδή το διαβήτη στα αρχικά στάδια και όχι να τον πιάσει όταν πλέον έχει δώσει το έμφραγμα ή έχει κάνει τις επιπλοκές του και είναι πλέον αργά. Άρα λοιπόν αυτοί οι οποίοι έχουν φαγηθαρχία θα πρέπει να χάσουν βάρος και θα πρέπει να έχουν και τακτική παρακολούθηση, ετήσιο έλεγχο με εργαστηριακές εξετάσεις που τουλάχιστον να ξέρουν μια γλυκόση ληστείας πώς είναι και να μπορούν να συμβουλευτούν τον γιατρό τους σε περίπτωση που υπάρχουν παθολογικές τιμές πάνω από το 100, όπως είπαμε προηγουμένως, ή πάνω από το 200, ένα τυχαίο ζάχαρο. Κυρία Βαζέου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε. Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την Ευχαριστούμε πρόσφυξη. Πολύ. Γεια σας. Καλώς σας. Καλή σας μέρα. Μιλήσαμε λοιπόν και για το διαβήτη, ένα θέμα το οποίο αφορά μικρούς και μεγάλους, ειδικά αν υπάρχει και κληρονομικότητα, Κυριακή, σε αυτό. Έχω συναντήσει πάρα πολλά άτομα, ειδικά μικρής ηλικίας, που έχουν διαβήτη και συνέχεια μπαίνουν στη διαδικασία του άγχους να, αν δεν κάνω λάθος, τρυπάνε το δάχτυλό τους. Για να, ναι, για να ελέγξουν πόσο τον αριθμό, ζάχαρο έχουν, ακριβώς, τον αριθμό, τον ακριβή αριθμό. Έτσι ακριβώς. Τελειώσαμε λοιπόν και με το θέμα του διαβήτη. Κάπου εδώ εμείς φτάσαμε στο τέλος. Να θυμίσουμε άλλη μια φορά τον διαγωνισμό μας για αυτή την εβδομάδα. Δύο τυχερές λοιπόν από εσάς θα κερδίσετε από την D-Nails, από μια περιποίηση manicure pedicure, αλλά στα χέρια μπορείτε αν θέλετε να κάνετε και gel. Αυτή την εβδομάδα είναι στην επιλογή σας. Μπορείτε να πείτε ότι εγώ δεν θέλω απλά βάψιμο, θέλω gel. Έτσι δεν είναι? Από την D-Nails λοιπόν, στείλτε μας τα μηνύματά σας στο protein@papakizoungla.gr. Μπορείτε να μας καλείτε στο 211-55-50-500. Μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στο Facebook στο www.facebook.com/πρωτοανάρτηση και φυσικά να μας βρίσκετε στο Twitter με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση. Να κάνουμε, Κυριακή, μία ενημέρωση. Ναι, μία γιατί είναι πολύ σημαντική ενημέρωση. Δωρεάν λοιπόν μας το γραφικό έλεγχο από τις 18 έως τις 20 Νοεμβρίου διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία στο πλαίσιο των δράσεων πρόληψης, αγώνα και προαγωγής της υγείας. Σημειώνεται ότι στην έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού η μαστογραφία είναι η καταλληλότερη μέθοδος, ενώ σύμφωνα με μελέτες, ο τακτικός προληπτικός έλεγχος φαίνεται να μειώνει τη θνησιμότητα από την ασθένεια σε ποσοστό που φτάνει το 30%, Κυριακή. Η δωρεάν λοιπόν εξέταση μαστογραφίας από το Δήμο Αθηναίων θα πραγματοποιηθεί στην Κυψέλη, δημοτική αγορά έκτος ΕΔ, από τις 18 να πούμε. Από τις 18 έως τις 20 Νοεμβρίου 2013, ώρες 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Να πούμε όμως και τα τηλέφωνα, να πούμε Κυριακή και τα τηλέφωνα. Το τηλέφωνο λοιπόν για ραντεβού είναι 210-36-26-587 και στον Κολωνό, στο 4ο Δημοτικό Ιατρείο Αγία Σοφίας 12 και Προποντίδος στις 21 και 22 Νοεμβρίου, 9 η ώρα το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, κατόπιν πάλι τηλεφωνικού ραντεβού στο 210-51-21-921.
Άρα να τα ξαναπούμε άλλη μια φορά. Στην Κυψέλη μπορείτε λοιπόν να καλείτε στο 210-36-26-587 και στον Κολωνό μπορείτε να καλείτε στο 210-51-29-921. Είναι πολύ καλή ευκαιρία από τη στιγμή που είναι και δωρεάν, γιατί πολλοί από εσάς, ας πούμε, ή και από εμάς μπορεί να μην έχουν κάνει ποτέ και να μην έχουν την οικονομική δυνατότητα να κάνει. Άρα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να πάτε να ελέγξετε τον μαστό. Η πρόληψη σώζει ζωές. Έτσι ακριβώς είναι η συμβουλή της ημέρας αυτή, από ό,τι κατάλαβα. Η πρόληψη λοιπόν σώζει ζωές και έτσι είναι. Σε αυτό το σημείο εμείς φτάσαμε στο τέλος. Η πρώτη ανάρτηση σας εύχεται να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Ακολουθεί η εκπομπή του Κώστα Πετινάκη, ένας τρελός τρελός κόσμος. Από την Νικολέτα Τσίκου, την Κυριακή Τσανικίδη και την Έλενα Τη Θεοδόρου, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. We'll be right back.